Κατηφορίζω την οδό Αδριανού και στέκομαι στην είσοδο της αρχαίας αγοράς των Αθηνών. Προχωρώ προς το θυσίο. Γύρω μου τουρίστες, ντόπιοι, Αθηναίοι, επισκέπτες, μεγάλοι, μικροί, μπαινοβγαίνουν στον αρχαιολογικό χώρο της αγοράς και κάνουν τη βόλτα τους στην πλάκα. Τα καφέ είναι γεμάτα, άνθρωποι προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, κοιτώντα τα κινητά τους και πλοηγούνται στην πόλη χωρίς να γνωρίζουν οι περισσότεροι από αυτού και οι περισσότεροι από εμά ότι εδώ που περπατώ τώρα υπήρχε μια γειτονιά η οποία κατεδαφίστηκε προκειμένου να ανασκαφεί αυτό που σήμερα ξέρουμε ως αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς Αθηνών. Το βρισάκι Πριν από 90 περίπου χρόνια και προκειμένου να διενεργηθεί η αρχαιολογική ανασκαφή η οποία έφερε στο φως την αρχαία αγορά των Αθηνών, ίσως ένα από τα σημαντικότερα τοπόσμα της πόλης μας, ε, από τη σκαπάνη βεβαίω τη Αμερικανική Αρχαιολογικής Σχολή, μια ολόκληρη γειτονιά, το βρυσάκι, με του δρόμους, τα σπίτια, τι ταβέρνε, του ανθρώπου τη, εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι, ποιε ήταν οι ιστορίε του, ποια ήταν η ζωή στο βρυσάκι και ποια θα ήταν σήμερα η Αθήνα αν το βρυσάκι ήταν στη θέση του. Βρίσκομαι τώρα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της αγοράς, και κατευθύνομαι προ το στόα του Ατάλου για να συναντήσω την κυρία Σιλβί Μον να μα μιλήσει για το βρυσάκι και να μα πει πώ ακριβώ διενεργήθηκαν οι ανασκαφές, με ποιο τρόπο και τι κρύβεται πίσω από την ιστορία αυτή τη χαμένη γειτονιά του κέντρου τη Αθήνα. μια για την Μπενάρδο, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Σιλβί Ντιμών για να συζητήσουμε για ένα σπάνιο γεγονό στην ιστορία τη αρχαιολογία τη πόλη. Το βρυσάκι και την κατεδάφισή του. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Η Σιλβί Ντιμών είναι αρχαιολόγο με σπουδέ στο Laval University του Quebec ξεκίνησε να εργάζεται στη ΣΤΟΑ της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών το 1991. Σήμερα, η Σιλβί Ντιμόντ είναι υπεύθυνη του Αρχείου της Ανασκαφής στην Αγορά της Αθήνας. Το βιβλίο της «Βρυσάκη, η εξαφάνιση μιας συνοικίας για την ανακάλυψη της αρχαίας αγοράς» κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας. Κυρία Ντιμόν, καλωσορίσατε στην ιστορία μιας πόλης. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η τιμή είναι δική μας. Κυρία Ντιμόν, Πού βρισκόταν ακριβώ το Βρυσάκι. Λοιπόν, το Βρυσάκι βρίσκεται εκεί που είναι το αρχαιολογικό χώρο τη αρχαία αγορά σήμερα, περίπου, γιατί δεν είμαστε σίγουροι για την ονομασία. Εγώ διάλεξα Βρυσάκι για πιο ευκολία, αλλά υπάρχει και το όνομα Βλασάρου, με άλλα από την Ενωρία. Mm -hmm. Αλλά δεν είναι σαφή πού βρίσκεται. Γιατί Βρυσάκι από το Κωνσταντίρη που έκανε δύο χάρτε στο βιβλίο του, του 1966, η Αθήνα των 19ου αιώνα μέχρι το 20ο. Τη περιγραφή χωριστά το Βρασάρο και το Βρυσάκι. Και το Βρυσκάσι πάει περίπου μέχρι την οντό Αρέος. Mm -hmm. Αλλά οι γενικές γραμμές αυτή την περιοχή μπορούμε να λέμε είναι οι πιο πολλοί στην αρχαία αγορά σήμερα. Αυτό διάλεξα, είπα, από... Κυρία Ντουμόντ, πώ ήταν η ζωή, ξέρουμε πώ ήταν η ζωή στην περιοχή που περιγράφετε εσεί ω βρυσάκι, ε, πώ ήταν οι κάτοικοι τη περιοχή, τι είδου άνθρωποι ήταν αυτοί, Το 1921 έγινε μια ε, ε, γενική στατιστική από την υπηρεσία του Υπουργείου Εθνική Οικονομία και έχουμε, ε, ε, ξέρουμε ακριβώ πόσα άτομα ζήσανε εκεί. Είναι περίπου 8.455 mm -hmm. και ήταν εργατική ε, συνήκεια. Mm -hmm. Σε βάση σε αυτή τη στατιστική, ονομάζουν ε, αυτή την περιοχή εργατική, η Ομόνια και η, η πλάκα mm -hmm. που τη λένε Αδριανού είναι μεσοαστική. Δηλαδή, όσο πάμε προς το Σύνταγμα είναι πιο καλές γειτονιέ. Αυτή η γειτονιά θεωρήθηκε πολύ βρωμερή, αντιγυνή, κακή γειτονιά, mm -hmm. Ότι ήταν προ τη δυτική πλευρά τη Αθήνα, γιατί έχουμε και το μεταξωρίο κοντά. Βέβαια. Αλλά αστική είχε και 144 επιχειρήσει, αλλά μικρέ επιχειρήσει. Έχουμε καφενεία, εινοπολία, μερικά εργαστήρια, μικρά δύο πιο μεγάλα, το αλευρό μιλό που ήταν στην Αδριανού και ένα κοιτοποιείο που ήταν, κάνανε κουτιά. Mm -hmm. Αυτό κάνανε σε καλούπια, ξύλινα καλούπια και βάλανε το πορτό από τα που κάνουμε καρτόνι ας πούμε και τα τυπώσανε και τα διπλώσανε και έχουμε βρει στην αγορά μερικά από αυτά Αλήθεια. και είναι σαν κουτιά από παπούτσια ας πούμε. Αλλά τα άλλα ήταν πολύ μικρά. έχουμε, όπως είπα, κάνουμε πολλά καφενεία, μαγειρεία, κάναμε υποδήματα, mm -hmm. πολλά παπούτσια και ενδύματα, κουραιά τέτοια. Δεν είχε βαριές επιχειρήσει. Αυτό ήταν πιο πολύ προ τη μεταρυ... τις πιο βαριές. Είχαμε τρία σινεμά. Ah. Ναι, είχαμε, ε, είχαμε, λέω όπως είναι μου, <laughs> ε, είχε το τυσίον που ήταν εκεί που είναι η πλατεία δίπλα από το ναό. Mm -hmm. ήταν έξω βέβαια, το ενδέν και το ζέφυρος. Και ο, Σιμονέτ, ο Γιάννης Σιμόνετης που είχε ζήσει σε αυτή την περιοχή μας περιουσιάζει πολύ ωραία τα, αυτά τα σύναμα πώς ήτανε και το ΕΔΕΝ κάνανε κάποιες τρύπε μέσα στη, στη Μάντρα για να βλέπουμε το έργο. Ε, ναι. ε, το ΤΙΣΙΟ ότι είχε σαν ένα μεγάλο πανί και έφευγε με τον αέρα και λέει πολύ ωραία. Και το ΕΔΕΝ είχε πιο καλά έργα και πληρώσανε εισιτήριο και το ζέφυρο είχε τραπεζάκια και, και απλώς απλώ έπρεπε να, να πίνει ένα μικρό. μια πορτοκαλάδα και τέτοια. Δεν χρειαζόταν ένα εισιτήριο. Αλλά αυτή την, την γνώμη για την περιοχή που ήταν αντιγυνή ήταν παντού. Δηλαδή ήταν στου πολιτικού, στου αρχαιολόγου. Όλοι είχαν αυτή την γνώμη και πέρναγε από ένα στον άλλον. Και αυτό όταν αποφασίσανε να. Να κάνουν την ανασκαφή που θα ερχόμαστε σε αυτά. Είπανε κάπω έτσι, σαν δεν θα είναι μεγάλη η απολία. Ναι. Και θα καθαρίζει η Αθήνα από αυτό Αθήνα. το μέρο. Ναι, κάπω έτσι το λέω απλά τώρα. Αλλά είναι, σε αυτά είναι στα λιγογραφία μεταξύ υπουργή και Ο, τέτοια. Όταν λέτε Αμφιγεινή, εννοείται ήταν στην πραγματικότητα βρώμικη. Η δυτική πλευρά, όταν διαβάζουμε κάποια κείμενα, είχε πολλά νερά και είχε ε, αργώστιες από, ναι. από αυτά τα νερά που ήταν έτσι στα, στα, στάσιμα, στα, στάσιμα να και αυτό θεωρήθηκε ότι δεν ήταν πολύ καλή αλλά γι' αυτό όταν ήρθαν πολλές πρόσφυγες προς την Αθήνα τα Βαλκάνια, πώς λέμε, the Balkan Wars Ναι, με τους Βαλκανικούς Πολέμους Τους Βαλκανικούς Πολέμους είχε πολλές πρόσφυγες και οι πιο πλούσιοι φεύγανε από το κέντρο προς φυσιά μάλλον φιλοτέι και αφήσανε τα σπίτια για να τα νοικιάζουν mm -hmm. και πάλι σε αυτή τη στατιστική που έχουμε και με ένα κατάλογο που υπάρχει και στο αρχείο της Αμερικανικής Σχολής έχουμε λίστες από όλα τα ονόματα οι νοικιαστές τα επαγγελματά τους και πόσα άτομα έμεινε σε κάθε δωμάτιο δηλαδή κάτι σπίτι πόσα δωμάτια είχε το το σπίτι και πόσα άτομα μένανε σε κάθε δωμάτιο. Και έχουμε α πούμε, μια οικογένεια μένει σε ένα ή δύο δωμάτια. Και έχουμε τώρα, καμιά φορά, 40 άτομα να μείνουν μαζί, 45 άτομα να μείνουν σε ένα σπίτι, δύο σπίτια. Μπορεί να έχει μια κεντρική αυλή, δύο νεοκλασικά, αλλά και έχει μια τουαλέτα, mm -hmm. να έχει και ένα τραπεζάκι στο κέντρο και να, να ζουν εκεί. Δηλαδή, αν τη γίνει δεν είχε και πολλά νερά τότε πρέπει να πάνε να παίρνουν τα νερά δεν ανοίξαν τις βρύσεις όλη την ημέρα είχε πολύ σκόνη ναι. λένε ότι καμιά φορά η σκόνη πήγαινε μέχρι το αστράγαλο ε, δηλαδή δεν ήταν δηλαδή δίπλα από το κολονάκι ε, φαντάζομαι ότι και ε, δεν ε, που οι πολιτικοί οι πιο έμποροι ε, θεωρηθήκε πολύ κακή η ναι, κοινωνία σε αυτή την... Α, αλλά και στην Αντριανού είχε πολλέ επιχειρήσει. απέναντι α, ε, έχουμε μεταξύ του Τυσίων και του Μοναστεράκη γύρω και 100 επιχειρήσει εκεί, δηλαδή ήταν, έχει πολύ είχε μάλλον πολύ αργιατικό ναι. ε, και, και πολύ έντονη ζωή χέρ, χέρια για να δουλεύουν εκεί και στο Αλευρόμιλο μάλλον πάρα πολλά άτομα δουλεύαν εκεί Φέρατε τα σινεμά, τα mm. εστιατόρια, εστιατόρια, τα μαγειρία μάλλον, mm. ε, τα υποδηματοποιία, τα κοιτοποιία. Ε, Γνωρίζουμε άλλα βασικά το πόσημα του Βρυσακίου, εκκλησίες, ίσως σχολεία. Σχολεία δεν, δεν έχω βρει, ήταν στην οντό κλάδου μάλλον ένα σχολείο. Δεν είναι σχολεία, αλλά υπήρξε εκτός από τις επιχειρήσεις, και πέντε ενορίες. Και ήταν δύο που λειτουργήσαν ακόμα το 1931, μιλάμε τώρα. Οι τρει άλλε, μία είχε καταστρεφτεί, η Αγιοτομά. Η Παπανδή ήταν καταστραμμένη και αυτή. Και έχει μείνει αγιός, ο Αγιο Φίλιππο, τον Αγιον Αποστόλων και η Βλασάρου που ε, ναι. είπαμε πριν. Είχε και γέφυρε, γιατί το 1890 κάνανε το τάφρο για το τρένο, γιατί το τρένο πήγαινε από Πειραιά το ΣΑΠ το λέγανε τότε γιατί δεν ήταν ηλεκτρικό ακόμα. <Τι σωστά> Πήγαινε από Πειραιά μέχρι τη Και μετά το ανοίξανε τη γραμμή Μικρή Ομόνια. Και περάσανε μέσα στην Αγόρα. Δηλαδή πριν να ξέρουν ότι ήταν Αγόρα το 1890. Και για να περάσουμε από Αντριγιανού από ε, κτίσανε τρεις γέφυρες. Mm -hmm. Που σήμερα όταν μπαίνουμε στην Αρχαία Αγορά περνάμε μια γέφυρα. Ακόμα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αν κοιτάζουμε από κάτω, βλέπουμε Σωστά. ότι είμαστε σε γέφυρα βασικά. Και είχε μια μικρή σιδερένια γέφυρα, και αυτή ήταν απέναντι από τη... στο Ατάλου. Πήγαινε εκεί κατευθείαν. Αυτό δεν φαίνεται πολύ στι φωτογραφίε, αλλά έχω μία-δύο που φαίνονται πολύ καλά. Και τι έγινε το 1931, λοιπόν, Πώ αποφασίστηκε να κατεδαφιστεί αυτή η περιοχή το Βρυσάκι, και, και από ποιους. Ναι, είναι μια μεγάλη ιστορία που αρχίζει το, μετά την απαλευθέρωση της Αθηνάς... Ε, ...όταν ήρθε ο, ο Βασιλιάς ο Οθωνος και η, η Βαβάρη. Είχε δύο φοιτητέ ε, των Κλέαντε στην Σουμπερ, ...που αυτοί είχαν σπουδάσει στην Ακαδημία, στην Αρχιτεκτονική Ακαδημία του Εωλίνου... ...με το ΣΥΝΚΑ. Λοιπόν, όταν ήρθε ο, ο Βασιλιά. Ε, Έπρεπε να κτίζουν ένα παλάτι και να, να έχουν μια πολύ καθαρή, αν τα λέμε απλά, για το βασιλιά. Και είπανε θα, καθα, θα κάνουμε ανασκαφή όλη την παλιά πόλη. Τώρα πρέπει να καταλαβαίνουμε η παλιά πόλη του 1833 πήγαινε από το ναό του Τησίου, που είναι μέσα στην Αρχαία Αγορά, και δυτικά, ανατολικά ούτε μέχρι την Ομόνια. Mm -hmm. Και νότιο έχουμε την Ακρόπολη. Και είναι αυτό έτσι ένα στρογγυλό, στρογγυλούμε έτσι μια πόλη σε ένα, μέσα σε κάποια... στο τοίχο του Χασάκη που λέμε. Και έτσι είπαμε θα γρεμίσουμε το τοίχο και θα κτίσουμε την καινούρια πόλη έκτος από τους τοίχους αυτούς. Και θα έχουμε την, Όλη η παλιά από θα την κάνουμε ένα σκαφί. Θα mm. κάνουμε και ένα ωραίο πάρκο, θα είναι πολύ ωραία. Και όταν βλέπουμε σήμερα ένα χάρι τη Αθήνα, βλέπουμε αυτό το τρίγωνο τη καινούρια πόλη. Η Ομόνια, βλέπουμε Ομόνια, Σύνταγμα και Πυριαίο. Αυτό το τρίγωνο που φαίνεται ακόμα σήμερα πολύ καθαρά. Σταδίου, πανεπιστήμιου, αυτού του δρόμου. Βέβαια, να κάνουμε μια ιστορία πολύ απλή. Δεν ήταν πολύ εύκολα οι άνθρωποι να ξαναχτίζουν εκτός τείχους. Ε, Ήταν μακριά και ε, όταν χτίζανε το παλάτι στο Σύνταγμα, που σήμερα είναι το Σύνταγμα, η τιμή της γης πήγε πολύ ψηλά. Δηλαδή και το κάνε κάπως επιτηδές για να αποφεύγουν να χτίζουν oh. άσχημα σπίτια γύρω-γύρω, καλύβες γύρω-γύρω από το και έτσι οι άνθρωποι μείνανε λίγο μετεωρίτες για πολλά χρόνια και πού θα πάνε. Λένε ότι ήταν η πόλη σχεδόν όλοι γρεμισμένοι, ήταν πολύ καταστρομένοι. Αλλά τότε το 1836 αποφασίζαν να τους αφήσουν να ξανακτίζουν τα σπίτια και είπαν ότι θα το, κάνε, θα το κάνετε αλλά μια μέρα θα σας κάνουμε απαλωτρίωση. Μάλιστα. Και θα φύγετε ξανά. Είχαν κάνει και απαλωτριώσει για να κτίζουν, για να κάνουν και καινούργια πόλη. Η Αθηνά ήταν λίγο μέσα στου τοίχου. Αλλά τελικά κτίζανε τα σπίτια σιγά σιγά και τα νεοκλασικά που κτίσανε, που, που ήταν πιο καλά σπίτια, τα κάνανε προ το τέλο του 19ου αιώνα, φαίνεται. Από τη βάση τα συμβόλαια που έχω δει. Δεν έχουμε πολλά σπίτια από την αρχή και είναι λίγο δύσκολο να τα ταυτίζουμε. Και έτσι, έτσι έμεινε στην ιστορία, δεν έγινε κάτι. Το 1865 ξαναδημοσίευαν στα, στα ΦΕΚ όλα τα διατάγματα που είχαν πει για να κάνουν την απαλωτριώση, γιατί και το 1833 έχουμε ένα κατάλογο με 506 ονόματα, ποια θα φύγουνε. Γιατί το σχέδιο του κλειάντη τη Σούμπερ δεν ήταν μόνο η αρχαία αγορά που βλέπουμε σήμερα, ήταν όλη η πλάκα, όπω είπα, όλη τη, σχεδόν όλη την παλιά πόλη. Ήταν πολύ μεγάλη η έκταση. Και το 1865, είπα, όπω είπα, είχαμε πάλι τα διατάγματα. Προσπαθήσανε πάλι να κάνουμε αίτηση για να κάνουν την ασκαφή. Δεν έγινε. Γιατί έπρεπε να πληρώσουν και τη γη και τους ανθρώπους να τα αποζημιώσανε. Δεν ήταν μόνο Βέβαια. ένα ή το δύο. Και έτσι πέρασε πάλι πάλι πολλά χρόνια. Το 1921 ο Φιλανδιαλφέος που ήταν αυτός διευθυντή του Μουσείου Ακροπόλειος, όχι του Μουσείου, και του Μουσείου τότε του μικρού και της Ακροπόλειος, αυτός αποφάσισε, λέει, ότι ε, να κάνουμε ένα σκιαφί. Γιατί στην, μέσα στην στους Βαλκάνους πόλεμους είχαν κερδίσει πολλούς εδαφούς mm -hmm. στην σημερινή Τουρκία και είχαν ενθουσιαστεί πολύ και λένε θα κάνουμε ένα μνημείο και θα, κάνουμε, γιορτάζουμε 100 χρόνια τα, την Επανάσταση και αυτά και αυτός λέει αντί αν δεν να κάνουμε ένα μνημείο και να σπαταλάμε τα λεφτά να κάνουμε ε, μια ανασκαφή σε αυτή την περιοχή γιατί βέβαια η ιδέα να, να, κάνουν, να βρούμε την αρχαία Ελλάδα ειδικά την Αθήνα είναι να, να βρούμε τις ρίζες της Ελλάδος και να καθαρίζουμε αυτά που είναι γύρω από την Ακρόπολη που είναι το σύμβολο πολύ σημαντικό για τον Έλληνο βέβαια το 1922 αυτό δέχτηκαν και αλλά το 1922 έγινε το... η καταστροφή της Μυρνάς και βέβαια ματιώθηκαν όλες τις αρχαιολογικές ε, ανασκαφές. Και έτσι έγινε η απόφαση να, από την κυβέρνηση να, να κάνει κάτι γρήγορα γιατί το θέμα ήταν να κτίζουν ξανά το 1836, να ξανακτίζουν εκεί. Και τώρα οι υπουργοί λένε πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα τους αφήνουν να, να, το, να τα οικόπεδά τους γιατί τώρα με τους πρέσφυγες χρειαζόταν και να τα νοικιάζουν, να κτίζουν καινούρια σπίτια. Ή θα κάνουμε ένα σκαφί. Η ιδέα ήταν να ρωτήσουμε όλε τι αρχαιολογικέ χώρε, οι σχολέ, που ήταν στην Αθήνα. Τότε ήταν η Γαλλική, η Γερμανική, η Βρετανική και η Αμερικανική ήταν οι πιο μεγάλοι, να μοιράζουν τι δαπανέ και να mm. πάρουν ο καθένα ένα μέρο από επειδή ήταν μεγάλοι. Αυτό είναι μια ιδέα που μάλλον ήρθε τώρα που και στο άρθρο τη τη Λάζιου, που, που λέει ότι ο διευθυντή τη σχολή, ο Χιλ τότε, ο Πέρτ Χιλ, πήγαινε σε αυτά τα δείπνα και με του πολιτικού, με του αρχαιολόγου, τον καλέσανε. Και σίγουρα ήρθε στο τραπέζι ότι κάποιο υπουργό του είπε «Εσείς οι Αμερικάνοι δεν κάνετε μια προσφορά». Κάπω mm. Κάπως έτσι το κατάλαβα μέσα στις αλληλογραφίες. Και ο Χίλ έγραψε τον Δεκέμβριο 1924 Εμεί θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτή την ανασκαφή και μεγάλο μέρος ότι είναι μεταξύ το ναό του Τσίου μέχρι το πύργο των Ανέμων. Δηλαδή ήταν όλη αυτή την περιοχή που θέλανε που είναι σήμερα την ρωμαϊκή αγορά. Οι άλλες σχολές ήταν μετά το, το, Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν πιο δύσκολες οικονομικά μάλλον και οι Αμερικάνοι δέκτηκαν την, την ιδέα κάνανε αίτηση. Ε, βέβαια τώρα μιλάμε για μεγάλη διαπραγμάτευση. Εφτά χρόνια. εφτά χρόνια. Τώρα πρέπει να τα πούμε σε πέντε λεπτά mm. ότι είναι... πρώτα θα πρέπει να βρούνε λεφτά. Και πλησιάζανε το, το Rockefeller Junior και το ίδρυμα. Αυτός, αυτή, έχει ένα ίδρυμα που αυτό είχε κτίζει τότε το 1930 μια, μια πόλη, Williamsburg, και είχε κάνει και, και πολλά άλλα έργα, έδινε πολλά λεφτά και το πλησιάζανε για την αρχαία αγορά και δεν ξέρανε ακριβώς τι είναι η αγορά αλλά το, το πείσανε να, να δώσει μερικά λεφτά αλλά, αλλά αυτός είπε οκ, okay, αν βρείτε κάτι ενδιαφέρον θα δώσω λεφτά αλλά είχαν υπολογίσει ότι θέλει ένα εκατομμύριο δολάρια τότε αυτός είπε θα σας δώσω 250.000 και να αρχίσετε με τρία χρόνια. Βέβαια οι υπουργοί λέγανε δεν μπορούμε να, να λέμε στους ανθρώπους πάλι ότι θα κάνουμε μισό-μισό, θα τους αφήσουμε πάλι με θεωρείτες, λέει πρέπει να αγοράζουμε όλα τα σπίτια και μετά βλέπουμε γιατί να ασχαθεί. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Η, λέγανε η Επιτροπή τη Αμερικανική Σχολή ότι δεν μπορούμε να αντεβμεύσουμε για να αγοράζουμε και να γινόμαστε τώρα ιδιοκτήτε κάποια οικόπεδα που δεν θέλουμε να, να είναι δικά μα. Αυτά πρέπει η κυβέρνηση να, είναι, να τα αγοράζει με, για τα, από το, τα λεφτά τη σχολή. Και σιγά σιγά ο Εντουάρ Καπς που ήταν ο πρόεδρος της διοίκησης επιτροπής της σχολής, αυτός είχε και την ιδέα να, να κάνουν την ανασκαφή αυτή. Ήταν πολύ ενθουσιασμένο με αυτή την ιδέα. Ε, βέβαια. Ναι, βέβαια, γιατί ήταν ένα χώρο που δεν είχε βρει ποτέ. Τώρα να κάνουμε μια παράθεση ότι είχε γίνει κάποιε ανασκαφέ από την Αρχαιολογική Εταιρεία και από το Γερμανικό Ινστιτούτο σε κάποια σημεία μέσα στο χώρο τη Αρχαία Αγορά, αλλά δεν είχαν βρει τίποτα που να του πούνε είναι τη αγορά. Όταν μπαίνουμε στις, στην αγορά σήμερα βλέπετε από Αντριανού που κατεβαίνεται πάρα πολύ χαμηλά. Σωστά. Είναι, δηλαδή τώρα αν κάνανε ένα τάφρο πολύ τώρα μερικά μέτρα τετραγωνικά και πέσανε σε ένα τείχο δεν μπορούσαν να λένε που βρισκόταν αν ναι. δεν βρήκανε ένα χώρο να λένε κάτι. Και έτσι η, η αρχαιολογική εταιρεία είχε καθαρίζει όμως τους γιγαντές, ε, είχε καθαρίζει στο Ατάλου, ε, γιατί για τους ε, Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 ε, είχαν καθαρίσει πολλά μνημεία από κτίσματα γύρω-γύρω και να, να καθαρίζουν για να είναι φανεροί πιο πολύ και έτσι η αρχαία αγορά δεν είχε βρεθεί και τότε μετά από πολλές συζητήσεις τώρα ξαναπάμε στον κύριο Κάπς, είπε γιατί δεν χωρίζουμε αυτό το χώρο στα δύο, να έχουμε Αμερικάνική ζώνη και Ελληνική ζώνη. Γιατί ο Κουρουνιώτης που ήταν υπεύθυνο τότε του αρχαιολογικού τμήμα, τότε ήταν, δεν ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν υπήρξε ακόμα, ήταν στο Υπουργείο Εκπαιδευτικών και Τρισκευτικών, mm -hmm. αν το λέω σωστά. Και αυτό ήταν πολύ ενθουσιασμένο και λέει: Πρέπει να, να, να σκάβουμε όλη την περιοχή μέχρι το πύργο των ανεμών, οπωσδήποτε. Και έτσι βρήκανε μια λύση να χωρίζουν στα δύο. Και έτσι οι δάπανε μειώσανε για του Αμερικάνου και έτσι ε, δέχτηκαν τελικά με πολλά αλληλογραφία. <σοφίλου> έγινε την αποφασή να αρχίσουν να κάνουν ένα νόμο, ο νόμο του 1929 και άρχισε η ανασκαφή το Μάιο 1931. Οπότε και κατεδαφίστηκε το βρυσάκι ή όχι αμέσως. Κατεδαφίστηκε σιγά σιγά γιατί ο Ροκφέλα δεν έδωσε όλα τα λεφτά τελικά μαζεμένα και είχε αρχίσαν λίγο δυτικά εκεί που ήταν ο ναός που φαίνονταν ότι είχε πολλά αρχαία είχε, εκεί είχε κάνει και η αρχαιολογική εταιρεία κάτω από το ναό Γκρεμίζανε κομμάτια κομμάτια, δηλαδή γύρω-γύρω από του δρόμου και τα λέγανε τομέα Α, mm. τομέα Β, τομέα Γ, εντάλματα κτλ. Σήμερα έχουμε 64 τομεί. Αλλά τότε τα γκρεμίζανε, δηλαδή παίρνανε λεφτά για 5-6 τομεί. Ο Κορχφέλο έστειλε τα λεφτά κάθε τρει μήνε. Από εκεί έπρεπε ο Αντοσίδη, που ήταν ο μεσολαβητή, που θα, θα λέμε δύο, δύο λόγια μετά για αυτόν. Αυτό πρέπει να κάνει μαγικά, δηλαδή με αυτά τα λεφτά να πληρώσει του εργάτε, να ετοιμάζει, τα, να γεμίζουν τα σπίτια και να πληρώσουν αυτό βέβαια τι. Απαλωτριώσεις, αυτά τα, ναι, αποζημίωσεις ο, ο Αδοσίδης, ο Αναστάσιος Αδοσίδης ναι, ναι. Ήταν, είπατε, ο διαμεσολαβητής Ήτανε δηλαδή στην ουσία αυτό που σήμερα θα λέγαμε Ότι είναι ένας project manager του έργου ή όχι Ήτανε και project manager ναι. Το είχαν δώσει αυτό το τίτλο Πολύ καλή, ναι Γιατί υπόγραψε διευθυντής τη ανασκαφής Αλλά ο διευθυντή ήταν ο Λέσλι Σιρ Που ήταν mm -hmm. πιο πολύ τη ανασκαφή. Είχε διάφορα τίτλους και δεν ήταν σαφής Αλλά αυτός ήταν ένα project manager Νομίζω ότι θα του πάει πολύ καλά Διαμεσολαβητής ανάμεσα στην no. Αμερικανική σχολή Και στο ελληνικό κράτος εννοείται ε, Ή και στο Ίδρυμα Ροκφέλερ Όχι αυτός ήταν Τον πλησιάζανε η Αμερικανική σχολή Ο Αδοσίδης mm. Ήταν αυτός που ανέλαβε Τις αποζημιώσεις και τις απαλωτριώσεις Ή αυτά είχαν κανονιστεί Από άλλους τότε αυτός ε, έκανε πολύ η αλληλογραφία του με τον Εντουά Κάπς. Αυτός έγραψε στο Κάπς, έγραψε και στους υπουργού. Ήταν και φίλος με τον Βενιζέλο. Αυτό τον είχε γνωρίζει το 1908, μάλλον στο Παρίσι. Ναι, ο ήταν Γενικό Διοικητή τη Μακεδονία μεταξύ 1912 και 1918 και είχε αναλάβει την γενική διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του Βενιζέλου. Α, μέχρι το 1918. Αλλά τον ήξερε και εγώ που διάβαζα την αλληλογραφία με το Βενιζέλου. Φαίνονταν ότι ήταν φίλοι, γιατί ε, ήταν πολύ προσωπικά μερικά θέματα. Ο Αντωσίτη, ε, ε, σαν διπλωμάτη, μπορούμε να πούμε, ήξερε και το Βενιζέλο ήξερα και το Εντουάρ Κάπς γιατί ο Εντουάρ Κάπς και ο Κυριακίδης που ήταν ο δικηγόρος της σχολής είχαν γνωρίζει και αυτή ο Εντουάρ Κάπς με τον Κυριακίδης ήταν πολύ φίλοι ο Εντουάρ Κάπς είχε δουλέψει για το Ερυθρό Σταυρό γιατί τότε βασίστοταν πάρα πολύ στα, στα, στα φιλανθρωπία και πολύ από την Αμερική mm -hmm. και και για τους πρόσφυγες και και τότε όπως είπα ήταν σε διπνό, πολύ μαζί μιλάγανε και βοητάγανε πάρα πολύ και τους Έλληνες που ήταν εδώ και τους πρόσφυγες δηλαδή ήταν πολύ κοινό να βοητάνε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ως τότε όταν σκεπτικά ποιος θα μπορέσει να, να μα βοηθήσει να μιλήσει μεταξύ τους Αμερικάνους και τους υπουργού, Σκεφτήκαν τον Αντοσίδη βέβαια. Και ο Αντοσίδης το... ήταν πολύ καλά για μένα γιατί έγραψε γαλλικά στο Εντουάρ Caps και <laughs> ο Edward Caps απάντησε αγγλικά γιατί του είπε τα αγγλικά μου είναι πολύ καλά και θα σας γράψω γαλλικά. Αλλά αυτοί οι αρχαιολόγοι ξέρανε και γαλλικά, γερμανικά τότε και έτσι κάνανε mm. και αυτό στο Ερυτό Σταυρό ο Εντουάρ Caps έκανε και μεταφραστή και αυτό το... Τον είχαν σαν ερμηνέας και, και αυτό και ήταν και διπλωμάτης κάποια στιγμή. Και έτσι ο, ο Αντοσίδης ε, χείριζε όλα αυτή τη ε, ταλληλογραφία μεταξύ ε, των Εντουαρχιάψ, ειδικά όπως είπα και με τους υπουργούς, αλλά και μετά ήταν ο project manager ότι έ, έκανε, χείριζε τα λεφτά. Και τις αυτός, αποζημιώσεις. Ναι, αυτό. Δηλαδή αυτός και οι αποζημιώσεις γίνονταν με μια επιτροπή πρώτα. Έπρεπε να, ο ιδιοκτήτη να φέρνει το συμβόλιο τα συμβόλια τους για τα, τα εκτιμάσανε και είχαν πει ότι θα, θα τους δώσουν αποζήμιωση σε βάση η τιμή για να κτίζουν καινούριο σπίτι mm -hmm. και το μυαλό Αλλά βέβαια, <κοκλή> επειδή τα σπίτια δεν πήγαν παλιά, οι τιμέ πέφτανε <κοκλή> πολύ αυτό. Αλλά ήτανε, δεν μπορούμε να κρίνουμε και δεν μπορούσα ούτε εγώ να κρίνω ε, πόσο, γιατί τα σπίτια δεν δεν μπορούσαμε να τα δούμε μέσα. Ναι. Δεν να... ε, και, αλλά... Ή, ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. συγγνώμη που διακόπτω, υπήρχαν mm. αντιδράσεις σε όλο αυτό από τους κατοίκους. Ω, oh, ναι, βέβαια, 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 Είχε πολλούς, ε, πολλούς ενοικιαστές, Τώρα στην... Ε, από του ιδιοκτήτε, ένα τρίτο δεν έζησε εκεί και νοικιάζανε τα σπίτια του. Όπω είπαμε, ήταν πολύ φτωχοί. Τώρα μιλάμε για, για... Ενίκιο 100 δρακμές, 200 δρακμέ, αλλά τώρα δεν ξέρουμε ακριβώ πόσο ήταν οι. Ναι. Ναι. Πόσο παίρνανε οι άνθρωποι. Και να... σε ένα ντομάτιο πάλι. Ναι, είχαν πολλές αντιδράσεις. πολλά άρθρα στι εφημερίδες, πάρα πολλά. Ο Αντοσίδη εκεί, έχω βρει δύο... δύο γράμματα που τον απειλούν να το σκοτώσουν. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο, σίγουρα και για αυτού. Ήταν γιατί μερικοί άνθρωποι δεν είχαν μήπω δουλειά, που να πάνε. Τώρα Μα... είναι πολύ δύσκολο. Και, και περιγράφεται για κάτι που είναι όχι βίαιο, αλλά σίγουρα απότομο και πολύ ριζικό μέσα στην πόλη, ναι. το να, να, να ναι. γκρεμίσει μια ολόκληρη γειτονιά για να κάνεις μια τέτοια ένα τέτοιο έργο σήμερα το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι εκεί αλλά δεν ήταν πάντοτε εκεί η αρχή αγορά είχε 100 χρόνια βέβαια που το λέγανε αλλά δεν ναι. είναι βέβαια ναι ήταν έγινε πολύ γρήγορα σε 8 χρόνια δηλαδή 1939 με 1939 γιατί σταμάτησαν λόγω πόλεμου γερμίστηκαν αυτά τα 348 σπίτια, σπίτια. Mm -hmm. ε, και φύγανε οι περισσότεροι Ήρθε στο φω όμω από την Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή τη Αθήνα στην περιοχή εκείνη. Να το πούμε, γιατί πρέπει ναι, να το πούμε. Ναι, αυτό είναι τώρα το θέμα. είναι πιο παρελθόν αξίζει να κρατήσουμε. Γιατί όταν σκάβουμε 10 μέτρα, έχουμε και τα, τα τουρκικά, μετά τα, τα βυζαντινά, βέβαια. έχουμε τα, τα Ρωμαϊκά. Μετά θέλουμε. Αλλά ήθελαν να βρουν την κλασική αγορά. Αυτό ήταν το σκοπό. Η... Γέννηση τη Δημοκρατία. Mm -hmm. και, και τι βρήκανε. Mm -hmm. Βρήκανε γιατί, όπω έλεγα πριν, ότι σκάβανε τάφρο και δεν βρίσκανε τίποτα. Οι Αμερικανοί ήταν τυχεροί, γιατί το 1934 βρήκαν ο χώρο που λέει: Εγώ είμαι ο χώρο τη αγορά. <laughs> Τόσο ναι. απλά. <laughs> δηλαδή, ήξεραν ότι είχαν πέσει. Εκεί που Μερικά πρέπει. χρόνια βρήκαν έτσι μια άλλη. Δηλαδή, πιο τυχεροί δεν γινόταν και βρήκαν. Όλα αυτά τα, τα κτίρια ναι. που, που περιγράφει ο Παυσανίας και σιγά σιγά τα. Ε, ναι, και αυτό. Είναι σημαντικό χώρο, βέβαια, αλλά. Ναι, είναι Είναι σημαντικό διεθνώ, Αλλά ναι, έχει σημασία είναι. να λέμε την ιστορία του. Ήθελα πριν κλείσουμε, κυρία Δημόν, να σα ρωτήσω όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφεται. Mm. με τις απαλωτριώσεις τις αποζημιώσεις, το ξερίζωμα κάποιων ανθρώπων mm. ε, μια εργατική συνοικίας η οποία δεν υπάρχει πια ε, με τους κινηματογράφους, με, τις, mm. με τα μαγειρία θα μπορούσε να συμβεί σήμερα Αυτό είναι δύσκολη ερωτήση mm -hmm. δεν νομίζω θα μπορούσε σε αυτό το... Σε ένα τόσο κεντρικό σημείο ένα... μιας πόλης Και κεντρικό σημείο και τόσο μεγάλη εκτασή ναι. Αλλά έχει γίνει άλλες αποτριώσεις για, για αεροδρόμια, για διάφορα, δηλαδή υπάρχει και στην ιστορία. Αλλά όπως είπαμε πιο παρελθόν είναι αξία να κρατήσουμε νομίζω η αγορά είναι πολύ σημαντική για την ιστορία τη αρχαιοτητάς. Αλλά... Ακριβώ. Είναι, είναι διεθνού εμβέλεια. Ναι, έχουμε 100.000 ευρήματα αυτή τη στιγμή και συνεχίζει η ανασκαφή ακόμα. Για την αρχαιολογία είναι σημαντική, βέβαια. Αλλά για του ανθρώπου ήταν πολύ δύσκολο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν μεγάλη μα τιμή να σα έχουμε σήμερα εδώ βεβαίω, αλλά και μεγάλη μα ε, χαρά να ακούμε αυτέ τι ιστορίε γύρω από περιοχέ τη πόλη, τι οποίε όπω τι βλέπουμε σήμερα, τι θεωρούμε δεδομένε. Αλλά δεν είναι. Ναι, Υπάρχουν ναι. άνθρωποι που δουλέψανε και που πήραν πολύ δύσκολε αποφάσει ε, προκειμένου να, να έχουμε την πόλη μα όπω. Όπω την όπως έχουμε είναι σήμερα. σήμερα, ναι, γιατί έγινε και το πάρκο, γιατί είχαν πει ότι όταν κτίσανε τη στο ατάλου ήταν τόσο άσπρη, που λέγανε ότι ήταν πολύ άσκημο, γιατί δεν είχε, δεν είχε δέντρα. Τώρα έγινε πολύ ωραίο πάρκο, βέβαια, ναι, και αυτό δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι πριν από 80 χρόνια, πολύ δύσκολο, ότι ήταν μια γειτονιά και... Αυτή την ιστορία. Ναι. Και είναι η χαρά μου να, να, την, να την λέω. Ναι, και εμεί και... να την ακούμε. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς ιστορία μιας πόλης με την κυρία Σιλβή Τιμών, η οποία μας μίλησε για το βρυσάκι και τη θυσία του προκειμένου να ανασκαφεί και να αναδειχθεί η αρχαία αγορά των Αθηνών και να την έχουμε μαζί μας όπως την ξέρουμε σήμερα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερό Ήταν μια παραγωγή της Lifeo είναι τα podcast της Λάιφου.